Αρχίζουμε όμως με κάποιους χαιρετισμούς. Έχουμε μαζί μας επίσημο εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ουκρανίας, του Μακαριωτάτου Μητροπολίτου κυρίου Ονουφρίου, των Σεβασμιότατων Επίσκοπων κατά το Σλαβικό Σύστημα, Μπρατσέχ κύριο Λογκίνο. Τον παρακαλούμε να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Înalt preasfințiile voastre, sevasmiotate, vreau cu vioși pe apucere și părinți și cu vioase măicuțe. Pateres, agapiti, pisti. Cu cea mai mare durere în suflet suntem astăzi creștini ortodoxi. Me poli pono psihis, imaste emis simera i cristiani ortodoxi. De zilele în care am ajuns, aftes imeres cu ftasame, ca să suferim în biserica noastră ortodoxă, na ehume pono μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, λοβιτούρλε την νεοντρου ei. Επειδή από μέσα μας χτυπάνε. Διόρεξε 2000 de ani, επειδή 2000 χρόνια. De când biserica noastră a fost lovită din toate părțile, toate ereziile, που η Εκκλησία μας τον χτυπήσανε από όλες τις πλευρές, όλες τις αιρέσεις, Σφίντσι, Πορίντσα, η Bisericii noastre, οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, au păstrat dogmele și credința adevărată precum le-au primit. Κρατήσανε τα dogmata και την αληθινή πίστη όπως τα πήρανε και αυτοί. Dorim astăzi să vă îmbrățișăm cu toată dragostea în Hristos Domnul nostru. Θέλουμε να σας αγκαλιάσουμε σήμερα με όλη την αγάπη εν Χριστώ. Și după Dumnezeiescul psalmist care zice ce bine este ca frații să fie împreună. Και όπως λέει ο David, τι καλό είναι οι αδελφοί να είναι μαζί. Dar nu dragoste fățarnică cu ereticii. Αλλά όχι, όχι ψευδοαγάπη, αγαπολογία με τους ερετικούς. Ci cu frații noștri din credința noastră bună, canonică și dreaptă. Αλλά αυτή την αγάπη και να είμαστε αδέλφια εμείς που έχουμε την ίδια πίστη. Și unde dragostea se bucură de adevărul pe care îl trăim în biserica noastră. Που η αγάπη χαίρεται από την αλήθεια. Δεν υπάρχει αγάπη χωρίς αλήθεια μέσα στην εκκλησία μας. Astăzi ne-a adunat durerea sufletului. Σήμερα μας έφερε εδώ ο πόνος της ψυχής. Și frământările poporului ortodox de pretutindenea. Και παντού ο λαός έχει αυτό το πόνο. De marele pericol care a venit în fața noastră. Επειδή μπροστά μας υπάρχει ένα μεγάλο κίνδυνο. De a veni trădători Sfintei noastre credințe ortodoxe. Επειδή έρχονται οι προοδότες της ορθόδοξης μας πίστη. Ori să mărturisim adevărul sfânt care ne este dat de cea mai scumpă comoară. Μπορούμε να γινόμαστε προοδότες της ορθόδοξης μας πίστεως ή να μαρτυρούμε την ορθόδοξη πίστη. Noi știm decât o biserică pe care ne-a lăsat-o Hristos, Domnul nostru. Εμείς ξέρουμε μόνο μία εκκλησία που μας άφησε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Și aceasta este Sfânta Biserică, una sobornicească și apostolicească. Και αυτή είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Și drept măritoarea credință πε care vrem. Και η πίστη που ο Χριστός μας το έδωσε. Să ne întoarcem la Sfântul nostru Mântuitor în veșnicie. Που εμείς θέλουμε να κρατήσουμε αυτή την πίστη και να πάμε στον Χριστό στην αιωνιότητα μαζί Του. Aceasta este biserica pe care nici porțile iadului nu vor sfârâma. Αυτή είναι η εκκλησία που οι πύλες του Άδου δεν θα μπορούν να τον νικήσουν. Al cărei cap este Hristos. Που ο κεφαλής της εκκλησίας είναι μόνο ο Χριστός. Nu recunoaștem alte zise biserici, surori eretice. Δεν αναγνωρίζουμε καμία άλλη εκκλησία αδελφοί ερετικοί, λεγόμενοι αδελφοί. Și nici de la alte biserici ortodoxe cu cealaltă lume creștină. Και δεν αναγνωρίζουμε τις σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησία με τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο. Da, iubim pe toți și ναι, toată lumea de pe pământ. Ναι, αγαπάμε όλους τους ερετικούς, τους αγαπάμε όλο το κόσμο που υπάρχει στη γη, εμείς τους αγαπάμε. Că e făptura lui Dumnezeu. Επειδή είναι πλάσμα του Θεού. Și de aceea iubim. Και με αυτό το λόγο τους αγαπάμε. Și îndemnăm pe toți să se întoarcă la adevărata credință mântuitoare ortodoxă. Και τους λέμε όλους να γυρίσουν πίσω στην αλήθεια που είναι μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία. Pe care a lăsat Domnul Iisus Hristos și care este una.
που το άφησε ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και είναι μία. Și El a răscumpărat cu Sfânt Sângele Său. Και αυτός με το αίμα του, πολύτιμο αίμα του, și nu prin ecumenismul blestemat, το αγόρασε ο Χριστός με το πολύτιμο αίμα του και όχι με το οικουμενισμό care este înainte mergător al Antichristului. Αυτό το οικουμενισμό είναι το φέρει ο Αντίχριστος. Și dorește să distrugă din temelii pe una sfântă, sobornicească și apostolicească Biserica lui Hristos. Θέλει να καταστρέφει από τεμέλια τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Am vrea doar să câteva citate din aceste cuvinte, din ce cauză noi creștinii ortodoxi nu putem lua parte la ecumenism. Θέλω να σας πω λίγο κάποια πράγματα γιατί εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι δεν μπορούμε να είμαστε μέλη του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών και να συμμετέχουμε στον οικουμενισμό. Ο οικουμενισμός αντικαταστεί την Εκκλησία. Ecumenismul substituie noțiunea corectă de biserică universală în sensul bisericii care apără adevărul lui Dumnezeu prin definiția greșită pentru biserică de biserica mondială în sens geografic universal. Ο οικουμενισμός αντικαταστεί την Εκκλησία και λέγεται παγκόσμια Εκκλησία επειδή λέει ότι υπάρχει παντού στη γη. Preferă cantitatea și nu calitatea mărturisirii adevărului. Δεν τους ενδιαφέρει η αλήθεια, αλλά πώς είναι αυτοί που ψηφίζουν, πώς είναι το ψήφος της αλήθειας. Impune învățături false, chipurile universale în afara adevărului. Μιλάει για βάζει, μας βάζει όχι αλήθεια, αλλά το ψέμα μέσα στην διδασκαλία. Întărește pe neortodoși în convingerea că și ei ar aparține bisericii. Τους κάνει τους μην ορθοδόξους να πιστεύουν ότι έχουν και αυτή σωτηρία και εκκλησία. Ecumenismul împiedică pe sincerii căutători adevărului să găsească în comuniunea cu Biserica Ortodoxă a lui Hristos. Το χειρότερο είναι ότι το οικουμενισμό τους κάνει αυτούς που δεν είναι ορθόδοξοι να μην ψάχνουν και να μην έχουν την καλή ανησυχία να βρουν την ορθόδοξία. Ecumenismul nu crede în existența Bisericii unice, sfinte, sobornicești și apostolești. Ο οικουμενισμός δεν πιστεύει ότι η πίστη είναι μοναδική και η Εκκλησία είναι μία Αγία Αποστολική. Subminează în chip eretic Ecclesiologia Ortodoxă. Καταστρέφει και αλλοιώνεται την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία. Manifestă neîncredere în puterea cuvintelor lui Hristos neschimbate până la sfârșitul lumii despre invincibilitatea Bisericii, Matei 28:20. Λέει ότι είναι εναντίο του Χριστού που λέει ότι η Εκκλησία θα είναι μέχρι στο τέλος. Προποδέστε ομβατσατούρα που τότε νόμο δεσπρε Μπισέρικα προτίβνικα κρεδίνσει Ορθοδόξε. Κηρύτε μια καινούρια διδασκαλία για την Εκκλησία που είναι εναντίο της Ορθοδοξίας. Noi nu putem să renunțăm la dogmele, canoanele și tradițiile Sfintei Bisericii Ortodoxe care ne întăresc în dreapta credință, conducându-ne către mântuirea veșnică pentru a prefera ecumenismul ce ne îndepărtează de ortodoxie și ne învață să neglijăm hotărârile dogmatice și canonice ale Bisericii. Εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε τα δόγματα, τις κανόνες και τις παραδόσεις της Αγίας Εκκλησίας μας που μας ενταρρύνουν στην ορθή πίστη και μας φέρουν την σωτηρία που είναι αιώνια. Ο οικουμενισμός μας απομακρύνει από την Ορθοδοξία και μας μαθαίνει να μην δίνουμε σημασία τις δογματικές αποφάσεις και κανονικές της Εκκλησίας. Ecumenismul contestă canoanele apostolice 10 și 45, îndepărtate împotriva comuniunii în rugăciune cu ereticii. Ο οικουμενισμός υποβαθμίζει τις αποστολικές κανόνες 10 και 45 που μιλάει για την κοινωνία εν προσευχή με τους ερετικούς. Creștinul ortodox nu poate să ia parte la o mișcare ce își propune prin spiritul său inclusivist să apropie pe ortodoxi de eretici, contestând sinoadele ortodoxe ecumenice și locale pe temelia cărora s-a afirmat învățătura ortodoxă. O hristianos ortodoxos δεν μπορεί να είναι μέρος σε μια κίνηση που λέει μέσα στην, που έχει το πνεύμα ότι να τους βάζει όλους
στον ίδιο και να τους φέρουμε τους Ορθοδόξους, τους αιρετικούς, εναντίον των Αγίων Συνόδων Οικουμενικών και Τοπικών και να τους φέρνει... Οικουμενισμού φραγμεντιάζει εν μόντε αιρετικ τέστηρε την Κουβούντου Δουμνεζέου. Ο Οικουμενισμός δίνει μια λαθασμένη ερμηνεία του Ευαγγελίου. Οικουμενισμού πρεγκατέστη Ορθοδοξία πέντρου αμπάτερ δογμάτικε εν σκόπουλ ουνιτέτσι οικουμένικε. Ο Οικουμενισμός ετοιμάζει την Ορθοδοξία για να αφήνει τα δόγματά της. Σε άλλες μούλτε πούντε την ακρόρ κάουζα και άλλα πολλά που γι' αυτό το λόγο εμείς δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε ένα οργανισμό όπως είναι το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε την αλήθεια και την πίστη. Και είμαστε πάρα πολύ απαγοητευμένοι για αυτό που γίνεται τώρα. În altă asențiile voastre, dragi părinți, cuvioase măicuțe, se va zmiota de aghi pateres, monahi, monahes și laici. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ajute să rămânem adevărați fii ai Bisericii lui Hristos. Paracalume ton Theo na mas voithisi na minume alithini ii tu Hristu. Și să nu rămânem nepăsători, să nu devenim trădători, να μην γινόμαστε προοδότες της πίστεως. Să nu ne vindem credința pe care να μην πουλάμε την πίστη που ne-au predat-o Sfinții Părinți trăindu-o în toată curăția canonică, dogmatică. Μας το δώσανε οι Άγιοι Πατέρες και να το κρατήσουμε με όλη την καθαρότητά της. Ας Σφίντιλορ Συνόδε Οικουμενικέ pe care ni le-au lăsat και οι Οικουμενικές Συνόδους που μας τα αφήσανε οι Άγιοι Πατέρες. Toți Sfinții Părinți de la Hristos și până acum. Και όλοι οι πατέρες από τους Αποστόλους, από Χριστό μέχρι σήμερα. Și lasă ca fiecare. Και αφήνει τον καθένα. Cei care nu-și cunosc încă credința și adevărul. Αυτοί που δεν γνωρίζουν την πίστη και την αλήθεια. Să se hotărască cine sunt, ορθοδόξοι ori αιρετικοί. Πρέπει όλοι που είμαστε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού να αποφασίζουμε τι είμαστε, ορθόδοξοι ή αιρετικοί. Cu Papa de la Roma, με τον Πάπα Ρώμης, sau cu adevăratul Hristos. Θα είμαστε με τον Πάπα Ρώμης ή με τον αληθινό Χριστό. Noi rămânem cu Hristos, Mântuitorul nostru. Εμείς μένουμε με τον Χριστό, Σωτήρας μας. Cu învățăturile Bisericii noastre Ορθοδόξη. Με τις διδασκαλίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Nu te vom vinde pe tine Sfântă Ορθοδοξία. Δεν θέλουμε να σε πουλήσουμε Αγία Ορθοδοξία. Chiar dacă va trebui să suferim. Και αν θα πρέπει να περάσουμε μαρτύριο. Toată viața a fost doar un martiriu pentru toți cei care s-au jertfit pentru dragostea lui Hristos. Εμείς ξέρουμε ότι όλη η ζωή ήταν ένα μαρτύριο για όλους που είπανε την αλήθεια του Χριστού εν ζωή τους. Μαρτυρήσαν πια αδεβαράτον Χριστός, ομολογούμε τον αληθινό Χριστό, σαν μαρτυρήσαν πια αντιχρίστο και προετοιμάζουμε καλά. Ή ομολογούμε τον αντιχρίστο και προετοιμάζουμε οδό του. Acest sinod mare, sfânt, panortodox, αυτή την Αγία Μεγάλη, λεγόμενη Αγία Μεγάλη Πανορθόδοξο Σύνοδο, este cel mai viclean. Είναι πάρα πολύ πονηρό. Cel mai tâlhăresc. Είναι ληστρικό. Cel mai mincinos. Είναι ψεύτη. Pe care eu și credincioșii mei, που εγώ και οι πιστοί μου, niciodată nu-l vom recunoaște ca sinod. Ποτέ δεν θα το αναγνωρίζουμε ως σύνοδος. Am luat parte la pregătirea acestui sinod. Εγώ προσωπικά εκπροσωπεύω τον Πατριάρχη σε αυτή τη σύνοδο. Είμαι μέλος στη σύνοδο και ήμουνα στην προετοιμασία της Ρωσικής Εκκλησίας για αυτή τη σύνοδο. E groaznic ceea ce se pregătește. Είναι φρικτό αυτό που μας το ετοιμάζουν. Și toate întrebările acest Sfânt Sinod και όλα τα ερωτήματα για αυτή τη σύνοδο au două răspunsuri. Έχουν δύο απαντήσεις. Dar știm că Dumnezeu este da și nu. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι στον Χριστό είναι ναι ή όχι. De aceea nu-L recunoaștem niciodată. Με αυτό δεν θα το αναγνωρίζουμε ποτέ. Iar declarația primită la Cuba de Patriarhul Kiril și Papa de la Roma Ereticul. Και στην προσφώνηση που έγινε στην Κούβα μεταξύ Πατριάρχης Κύριλλος, ο Πατριάρχης μου, και ο Ερετικός Πάπας στην Κούβα. Cele 30 de puncte primite de ei în declarația lor. Αυτά τα 30 σημεία που τα συνυπογράψανε. Pentru mine personal sunt cei 30 de argint al lui Iuda. Για μένα προσωπικά είναι τα 30 αργύρια του Ιούδα.
De aceea, rog, για αυτό το λόγο, παρακαλώ, ca Dumnezeu să ne ajute. O Θεός να μας βοηθήσει. Că dacă am pierde totul pe acest pământ, εάν θα χάσουμε τα πάντα σε αυτή τη γη, și nu avea nimic, nici ce mânca, nici ce îmbrăca, να μην έχουμε ούτε την αφάμε, ούτε την απιούμε, ούτε την αντιθούμε, dar dacă ne-am pierdut credința, am pierdut tot. Εάν όμως θα χάσουμε την πίστη, χάσαμε τα πάντα. Dacă am pierdut adevărul Sfinților Părinți pe care ni-l-a dat. Εάν χάσαμε την αλήθεια των Αγίων Πατέρων που μας το έδωσε ο Χριστός. Pierdem Biserica adevărată a lui Hristos. Θα χάσουμε την αληθινή Εκκλησία του Χριστού. În chin, în durere, în suferință. Μέσα στο πόνο, στη θλίψη. La cine să întindem mâinile noastre? Σε ποιον να σηκώσουμε τα χέρια μας? Cui să ne rugăm dacă l-am trădat și l-am vândut pe Dumnezeu? Ποιον να κάνουμε προσευχή? Σε ποιον να προσευχόμαστε εάν προδώσαμε τον Θεό, τον Χριστό? Ar fi bine la timp să se oprească. Θα έπρεπε να σταματήσει. Că vreau să câștige o lume creștină. Επειδή θέλουν να κερδίσουν ένα χριστιανικό κόσμο. Dar atâta tulburare s-a adus în biserica noastră. Θέλουν να πούνε ότι θέλουν να κερδίζουν τον χριστιανικό κόσμο, αλλά κάνανε ακριβώς το αντίθετο, το διχάσανε. Pe toți creștinii putem întoarce înapoi. Όλους τους χριστιανούς μπορούμε να τους φέρουμε πίσω, μαρτυρήσιντουρε αδεβέρουλ. Μόνο όταν τους ομολογούμε την αλήθεια, și prin pocăință, και στη μετάνοια, să se întoarcă de unde s-au dus. Και έχοντας μετάνοια, μπορούν να επιστρέφουν από εκεί που φύγανε. Numai atunci putea fi una. Εμείς μπορούμε να είμαστε μία με αυτούς. Vom fi frați și surori. Όταν αυτοί επιστρέφουν στην Ορθοδοξία, θα είμαστε αδέλφια μόνο τότε. În adevărata credință, στην μία αληθινή πίστη, care a fost dat odată și pentru totdeauna. Που το έδωσε ο Χριστός μία φορά για πάντα. Mulțumesc Dumnezeu că astăzi în mijlocul vostru. Ευχαριστώ το Θεό που είναι ανάμεσά σας. Vă iubim mult. Σας αγαπάμε πολύ. Vă mulțumesc că păstrați adevărul sfânt. Σας ευχαριστώ που κρατάτε την Αγία Αλήθεια. Dumnezeu nu să ne lasă. Ο Θεός δεν θα μας αφήνει. Nu avem un duh de mândrie. Δεν έχουμε περηφάνεια. Nu vrem să arătăm nimic altceva. Δεν θέλουμε να δείξουμε τίποτε άλλο. Decât adevărul Sfinților Părinți. Μόνο την αλήθεια των Αγίων Πατέρων. Prin care punctul 5 care a fost primit la Cuba, το πέμπτο σημείο που συνυπογράψανε στην Κούβα, ne învinuiești pe toți Sfinții și Înaintașii celor de 10 veacuri, προσβάλλει όλους τους Αγίους Πατέρες 10 αιώνια, că prin păcatele și greșalele lor, που μέσα στα αμαρτήματά τους, aceste două biserici, λένε αυτοί στο πέμπτο σημείο το εξής, ότι δυστυχώς οι Άγιοι Πατέρες είχαν περηφάνεια και μας διχάζανε εμείς τους δύο εκκλησίες. N-au avut legătura eucharistică. Με αυτό το λόγο, επειδή οι Άγιοι Πατέρες δεν είχαν αγάπη, με αυτό το λόγο κόψανε το μνημόσυνο. Φράτσιλορ, νους μαϊ μούλτε μπισέριτς. Αδελφοί μου, δεν υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Η ουνικά βισέρικα κρίκα πέστε Χριστός. Υπάρχει μόνο μία εκκλησία που κεφαλή είναι ο Χριστός. Ρεμούνε τσενιά, σου Χριστός βα ρεμούνε κουβόη. Να μείνετε σε αυτή την εκκλησία και ο Χριστός θα μείνει μαζί σας. Vă sărută mâinile. Σας φιλάμε τα χέρια σας όλους. Mă bucur de lumea ortodoxă. Χαίρομαι για τον ορθόδοξο κόσμο. Fiți uniți în Duhul adevărului. Να είστε ενωμένοι στο πνεύμα της αλήθειας. Rămân alături de voi cu toată dragostea. Είμαι μαζί σας με όλη την αγάπη. Și vrem să mărturisim adevărul. Και θέλουμε να ομολογούμε την αλήθεια. În sinoadele noastre nu avem nicio putere. Στη σύνοδο της Μόσχα δεν έχουμε καμία δύναμη. Nu suntem luați în seamă. Ο Πατριάρχης δεν μας δίνει καθόλου σημασία. De aceea ne e foarte greu. Με αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας οι αρχιερείς. Rugăm Sfintele voastre rugăciuni. Ζητάμε τις ευχές σας. Și vom păstra credința adevărată. Και θα κρατήσουμε την αληθινή πίστη του Χριστού. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο κύριο Λογκίνο για όσα μας είπε. Ο κανόνας που εξήγηλα στην αρχή δεν μπορεί να ισχύσει για τους σπουδαίους και επικαίρους, αλλά και αναγκαίους αυτούς χαιρετισμούς. Θα ήθελα να
μας έδωσε μάλλον την ευκαιρία να θυμηθούμε τον τρόπο λειτουργίας των Οικουμενικών Συνόδων. Το λέω για αυτούς που τυχόν δεν το γνωρίζουν. Η Οικουμενική Σύνοδος δεν είναι χώρος ενός συνεδρίου επιστημονικού, όπου αγωνίζονται οι επιστήμονες να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα, στην αλήθεια, την επιστημονική αλήθεια. Οι Οικουμενικές Σύνοδοι είναι χώρος ομολογίας της πίστεως των επιμέρους εκκλησιών και είναι ιδιαίτερα ευχάριστο και συγκινητικό συνάμα ότι ακούσαμε την ομολογία της Εκκλησίας της Ουκρανίας και του Μακαριωτάτου Μητροπολίτου της. Ευχαριστούμε. Ακολουθεί ο χαιρετισμός του αντιπροσώπου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λόβετς της Βουλγαρίας, κυρίου Γαβριήλ, με διερμηνέα ή μάλλον θα το αναγνώσει ο πατήρ Ματθαίος Μπουλκανέσκου, Ρουμάνος Έλλην, Ρουμανο Έλλην. Ο δεσπότης Λόβετς Γαβριήλ, μέλος της Σύνοδου της Ιεράς, της Ιεράς Σύνοδου της Εκκλησίας της Βουλγαρίας, μου έστειλε να διαβάζω το κείμενο που έστειλε στους συνοδικούς και στον Πατριάρχη, στον Πατριάρχη Βουλγαρία για το θέμα σχέσης της Ορθοδόξου Εκκλησίας με το υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο. Αναφορά στο πρώτο άρθρο, η Ορθόδοξη Εκκλησία πάντοτε κατανοούσε την ένωση των πάντων, union of all, με την έννοια ότι εκείνοι οι οποίοι έχουν εκτραπεί στην αίρεση ή στο σχίσμα πρέπει πρώτα απ' όλα να επιστρέψουν στην Ορθόδοξη πίστη και να δηλώσουν υπακοή στην Αγία Εκκλησία και τότε μόνον μπορούν να γίνουν δεκτοί στην Εκκλησία δια της μετανοίας. Στο σημείο 5 πρέπει να καταστεί σαφές ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία η κοινωνία και ενότητα μεταξύ των χριστιανών ουδέποτε χάθηκαν και δεδομένου ότι η Εκκλησία θα συνεχίσει να υπάρχει ως το τέλος του κόσμου, καθώς είπε ο Κύριος ότι πήλε άντου ου κατεσχύθησιν αυτής της Εκκλησίας του. Έτσι επίσης αυτή η κοινωνία και ενότητα θα υπάρχουν για πάντα. Εκτός από την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχουν άλλες εκκλησίες, παρά μόνον σχίσματα και αιρέσεις και επομένως να ονομάζονται αυτές οι τελευταίες σε εισαγωγικές εκκλησίες είναι εντελώς εσφαλμένο από θεολογικής, κανονικής και δογματικής πλευράς. Η δήλωση ότι στόχος όλων των θεολογικών διαλόγων είναι η πλήρης αποκατάσταση της ενότητας εν αληθή πίστη και αγάπη είναι εντελώς λανθασμένη και απαράδεκτη, διότι θα έπρεπε να επισημανθεί σαφώς ότι η επιστροφή στην αληθινή πίστη αφορά στους αιρετικούς και σχισματικούς και σε καμία περίπτωση δεν αναφέρεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Σεβαστοί αρχιερείς, δόξα τω Θεώ, το 1998 η Βουλγαρική Ορθόδοξη Εκκλησία αποχώρησε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών και με τον τρόπο αυτό εξέφρασε την δυσαρέσκειά της για την πράξη αυτού του οργανισμού δεδομένου ότι η Βουλγαρική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορεί να είναι μέλος ενός τέτοιου οργανισμού όπου η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρείται ως μία από πολλές άλλες ή ως κλάδος της μίας Εκκλησίας, ο οποίος για το Παγκοσμίου αυτού Συμβουλίου αναζητά τρόπους και αγωνίζεται για την αποκατάστασή της. Υπάρχει ένας Κύριος, υπάρχει μία Εκκλησία, όπως ορίζει το σύμβολο της πίστεως. Παναγιώτατε, εάν αυτά τα κείμενα δεν διορθωθούν, θα νομιμοποιήσουμε μία αιρετική διδασκαλία και πρακτικά και πρακτική αποδοχή αιρετικών και σχισματικών χωρίς βάπτιση, χωρίς εκείνοι να γίνουν αληθινά μέλη της μίας Αγίας Ορθόδοξης Αποστολικής Εκκλησίας. Μητροπολίτης Γαβριήλ,
του Λόβερς. Ευχαριστούμε και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λόβερς της Βουλγαρίας, τον κύριο Γαβριήλ, αλλά και τον πατέρα Μαρθαίο για την ωραία αυτή μετάφραση. Και ό,τι ελέγχθη προηγουμένως για τον Σεβασμιότατο κύριο Λογκίνο ισχύει και για τον χαιρετισμό εκ Βουλγαρίας. Αυτή είναι η ενότητα της Ορθοδοξίας που δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε.